Και τώρα να αλλάξουμε άθλημα και να πάμε στην Κατερίνη, καθώς πριν από λίγες ημέρες έλαβε χώρα η 11η Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης Σκοπηλασίας στο ποδηλατοδρόμιο Πεθελινούς Σερών. Στη διοργάνωση συμμετείχε και ο Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης με τους αθλητές του συλλόγου να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο κύριος Κώστας Καριώτης, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης. Καλησπέρα σας, κύριε Καριώτη. Καλησπέρα κύριε Φακή, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας από την όμορφη πόλη της Κατερίνης. 11η συνάντηση λοιπόν και εσείς δώσατε το παρόν εκεί με την παρουσία 8 αθλητών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δώσαμε την παρουσία. Ήταν παρόν και ο Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση που διοργανώνει η Ελληνική Κοπηλατική Ομοσπονδία. Ήμασταν παρόν για ακόμα μια χρονιά. Δείξαμε ότι πραγματικά γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και στα τμήματα της κοπηλασίας και της τοπλοείας στο Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης και τα παιδάκια μας φέρνουν διακρίσεις. Βλέπουμε ότι βγαίνουν καινούργια ταλέντα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο τόπος καταγωγής της Ολυμπιονίκης μας, της Κατερίνας Νικολαίδου, είναι η Κατερίνη και ο Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης. Κύριε Καριώτη, τι ακριβώς περιλάμβανε η όλη διοργάνωση όπου λάβατε και εσείς μέρος? Ήταν μια πανελλήνια συνάντηση, η οποία ήταν τα καινούργια ταλέντα που έρχονται από πίσω, είναι οι νέοι αθλητές, οι καινούργοι φαντάζομαι Ολυμπιονίκης που στοχεύει ο Εθνικός Προπονητής ο Διάννης Ποροσκυλιώνη να βγάλει και μαζευτήκαν στην όμορφη πόλη των Σελών και στο κοπηλατοδρόμιο του Πεθελινού, όπου συμμετείχαμε σε μία συνάντηση. Εγώ θεωρώ ήταν μία γιορτή των παιδιών, ήταν αγώνες ηλικίας από 12 έως 14 χρονών. Και γίνανε κάποιοι αγώνες μεταξύ των παιδιών και βγήκαν οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Εσείς σαν όμιλος κατακτήσατε 2 μετάλλια, ένα χρυσό, ένα χάλκινο και για ακόμα μια φορά θα έλεγα ότι κάνατε την παρουσία σας αισθητή στην διοργάνωση. Ναι, βγήκαμε πρώτοι στο διπλό σκιβ παιδών αρχαρίων. Και πήραμε και ένα χάλκινο μετάλλιο στο σκιβ κορασίδων αρχαρίων 12 ετών. Για μας ήταν μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Είχαμε φυσικά και άλλους 4 αθλητές στο τετραπλό σκύφο που βγήκανε στην 5η θέση και μια κοπελίτσα που βγήκε στην 12η θέση. Για μας ήταν μεγάλη χαρά που πήγαμε τα παιδιά μας και ξεκινήσαν να μπαίνουν σε αυτό το ταξίδι του αθλητισμού. Φαντάζομαι για μας που έχουμε ζήσει χρόνια τον αθλητισμό, το να έρχονται νέα παιδάκια και να μειούνται στον χώρο του αθλητισμού και να γεύονται τον αθλητισμό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Κύριε Καριώτη, σύμφωνα και με την εμπειρία σας και με αυτά που βλέπετε κάθε φορά στους εκάστοτε αγώνες, θεωρείτε ότι υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα, υπάρχει ταλέντο στην Κατερίνη, στην Κεντρική Μακεδονία γενικότερα? Εγώ είμαι. Με τα χρόνια εμπειρίας μου μέσα στον αθλητισμό, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλα ταλέντα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι γενικά η οργάνωση του ελληνικού αθλητισμού. Θα ήθελα περισσότερο οργάνωση από το κράτος. Οι ομοσπονδίες με τα πενιχρά μέσα τους και τα πενιχρά χρήματα προσπαθούν να κάνουν την δουλειά τους. Όπως και εμείς και οι σύλλογοι προσπαθούμε με την αγάπη και το μεράκι μας εδώ πέρα και με τα πενιχρά μας χρήματα να στηρίξουμε και να κυνηγήσουμε επιτυχίες. Ο αθλητισμός στην Ελλάδα στηρίζεται καθαρά σε ερεσιτεχνικό, είναι ακόμα ερεσιτεχνικός. Αν θεωρήσω ότι στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στην Αμερική και στη Νέα Ζηλανδία, εκεί πέρα είναι τελείως επαγγελματικός, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συστηματικό και είναι προγραμματισμένο, αλλά και είναι αθλήματα τα οποία μπαίνει μεγάλο budget μέσα. Τα χρήματα που δαπανούνται είναι πάρα πολλά. Και εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα με τα πενιχρά της μέσα που βγάζει τέτοιους Ολυμπιονίκες και σε πολλά αθλήματα και κοπηλασία και ιστοπλοεία, στα γενικά στα αθλητικά αθλήματα που ασχολούμαστε εμείς, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς. Απλά θέλω περισσότερη στήριξη στην πολιτεία. Αναφέρατε τους μεγάλους αθλητές και νομίζω εσείς έχετε μια πραγματικά τεράστια αθλήτρια, την Κατερίνα Νικολαίδου. Έχει αναδειχθεί μέσω του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης και φυσικά έχει επιτυχίες και εντός και εκτός συνόρων, κύριε Καριώτη. Βεβαίως, η Κατερίνα Νικολαίδου είναι η σημαία μας. Είναι η αθλήτρια που έχει φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης. Υπήρχαν και άλλοι αθλητές διαχρονικά οι οποίοι έχουν περάσει από εμάς μέσα. Θεωρώ ότι ήταν η αθλήτρια που συνέχισε, έχει δοξάσει και γενικά την Κατερίνη και την Πιερία, αλλά και γενικά την Ελλάδα.
Έχει φέρει πάμε πολλές φορές χρυσά μετάλλια, αργύρα, είναι πάντοτε στα μετάλλια της παγκόσμιας κοπηλασίας. Ήταν όμως μια σημαντική δουλειά η οποία ξεκίνησε μέσα από τις τάξεις του ναυτικού ομίλου και η Κατερίνη Νικολαίδου ξεκίνησε και αυτή σαν αρχάρια κοπηλάτρια και σιγά σιγά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου. Θεωρώ ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, σημαντική δουλειά και κατάφερε η κοπελιά, η συγκεκριμένη κοπελιά και έφτασε ψηλά. Κύριε Καριώτη, η 11η Πανελλήνια Συνάντηση Κοπηλασίας ανήκει πλέον στο παρελθόν. Τα πήγατε εξαιρετικά, δώσατε το παρόν, κερδίσατε τα μετέλεια. Τώρα, από εδώ και πέρα, από το Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης, τι θα πρέπει να περιμένουμε, ποιες διοργανώσεις θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον? Έχουμε κάποιους αθλητές που στοχεύουν στις εθνικές ομάδες. Η Κατερίνα συνεχίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η Κατερίνα τρέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που γίνεται στο Πλόβδιβ της Βουλγαρίας. Περιμένουμε, αναμένουμε να πάει αντίστοιχα καλά, γιατί μετά από μία διακοπή σχεδόν 1,5 χρόνου ξαναμπήκε στο σκάφος μαζί με την Σοφία την Ασουμανάκη το πλήρωμά της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 του Ρίου, όπου κατέκτησαν την τέταρτη θέση. Πιστεύω ήταν μία τυχαία η τέταρτη θέση, γιατί συγκεκριμένο πλήρωμα κυνηγούσε χρυσό. Ας το περάσουμε όμως έτσι και θεωρώ ότι μπαίνοντας τώρα ξανά, ξεκίνησαν εδώ και ένα μήνα είναι πάλι μαζί και αγωνίζονται με στόχο το Τόκιο το 2020. Mm-hmm. Κύριε Καριώτη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά να ευχηθώ να συνεχιστεί η πολύ καλή πορεία του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης, να συνεχιστούν οι διακρίσεις και να αναδείξουμε και άλλους αθλητές και άλλες αθλήτριες σαν την Κατερίνα Νικολαίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός είναι ο στόχος μας και μην ξεχνάμε ότι εκτός την Κατερίνα Νικολαίδου έχουμε και τον Σωτήρη τον Άστο, τον νεαρό τον Καρυπίδη, ο οποίος πριν λίγες μέρες έφερε χρυσό βαλκανικό στους αγώνες που έγιναν πάλι στο πλόβι της Βουλγαρίας. Υπάρχει μια συνέχεια, μια διαχρονική συνέχεια, η Κατερίνα Ικούρτη. Αθλητές που έχουν διακριθεί με τον Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης, έχουν ξεκινήσει τη τάξη του Ναυτικού Όμιλου Κατερίνης και έχουν φέρει επιτυχίες με την εθνική ομάδα. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους αθλητές της Ελλάδος να συνεχίσουν και να αγωνίζονται για τα όνειρά τους. Γιατί πιστεύω ότι ο αθλητής χρειάζεται να έχει όνειρα για να φτάσει ψηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι να συνεχιστεί η παράδοση του Ναυτικού Όμιλου Κατερίνης. Καλό σας βράδυ.